πήγα, προσκύνησα την Παναγία και άρχισα να περπατάω. Αισθάνθηκε μία φωνή μέσα του που του έλεγε σήκω και περπάτησε. Σηκώθηκε ο Ανδρέας, περπάτησε και γονάρισα εγώ. Ένα παιδί παράλυτο, μία μάνα απελπισμένη και μία εικόνα της Παναγίας. Και ένα θαύμα. Με αφορμή αυτό το θαύμα, εμείς έχουμε συγκλονιστεί κυριολεκτικά. Από 7 μηνών ζει έναν πραγματικό εφιάλτη. Φλεβική εγκαιακή διόγκωση στο δεξιό μέρος του προσώπου του ήταν η διάγνωση των γιατρών. Πολύ γρήγορα η ασθένεια επεκτάθηκε σε όλο του το σώμα. Επηρέασε πνεύμονες, στομάχι, σηκώτη, εγκυλιακή χώρα, γεννητικά όργανα. Τελευταία μέχρι το σπόνδυλον είχε εμπασίν ομοιώματα του εμαγγιώματος. 28 εγχειρήσεις έχει κάνει μέχρι τώρα. Η τελευταία επέμβαση τον άφησε παράλυτο. 4 μήνες καθυλωμένος στο δαπηρικό καροτσάκι. Ο Γολγοθάς του σταμάτησε σε αυτά τα σκαλοπάτια μπροστά από την εικόνα της Παναγίας της Μαλεβή. Όλα ξεκίνησαν από ένα όραμα που είδε η μητέρα του 15χρονου Ανδρέα πριν από λίγες ημέρες. Και είχα οραματιστεί την Παναγία, την οποία δεν γνώριζα. Όπως ήρθα την Δευτέρα στην Αθήνα, λέω του Ανδρέα, μια και ήρθαμε, πάμε σε αυτό το μοναστήρι που έχουμε δει. Είμαι εντάξει, μαμά, να πάμε. Ένα βράδυ είδε η Μανούλα την Παναγία και της λέει με η Μαλεβή να έρθει στο σπίτι μου. Κάλεσε λοιπόν ένα ταξί για να πάνε στο μοναστήρι στην Κινουρία. Άνοιξε τη πόρτα, οδηγός έτσι. Πήρα το παιδί αγκαλιά. Το έβαλα να κάτσει πόρτα στον ποπό του. Καθιστώ. Και μετά του μάτισε τα πόδια και τα έβαλα μέσα στο αυτοκίνητο. Το σήκωσαν το παιδί να το βάλουν εδώ να προσκυνήσει. Και προσκύνησε εδώ στην εικόνα εδώ της Παναγίας. Και εκείνη την ώρα μας είπε που προσκύνησε, αισθάνθηκε ότι τον πέρασε κάτι σαν ηλεκτρικό ρεύμα μέσα του. Μόλις μπήκα μέσα στην εκκλησία, κάτι ένιωσα πάνω στα πόδια μου. Ένα μουδιάσμα που δεν το έχω νιώσει ποτέ και μια φωνή μέσα μου να μου λέει μπόρες. Προσκύνησε την εικόνα με βοήθεια μας και μετά όταν τον είδα να γυρνά με βλέπει, είχα δει μια άλλη όψη στο πρόσωπο του μικρού. Πήγα κοντά του για να βοηθήσω να κατέβει και μου λέει όχι, άφησε με. Με σπρώξε. Ο 15χρονος από την Κύπρο ήρθε εδώ στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαλεβής την περασμένη Τρίτη, την ημέρα της γιορτής των τριών ιεραρχών. Οι μοναχές δηλώνουν ότι έμειναν άφωνες όταν τον είδα να σηκώνεται και να περπατά. Έκπληκτη όσοι ήταν εκείνη τη στιγμή μέσα στην εκκλησία, όπως λένε, ήταν το μέχρι πριν λίγο παράλυτο παιδί στην αρχή να στέκεται στα πόδια του και να κάνει μικρά βήματα. Μόλις φίλησε την εικόνα και γύρισε πίσω, πήγε να κάτσει στο καρότσι, λέει αφήστε με, θα περπατήσω. Κάνει τα πρώτα βήματα, η μάνα του πίσω έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Και μετά να τρέχει πάνω κάτω στα σκαλοπάτια του μοναστηριού. Το έβλεπε να τρέχει από τη μια άκρη τη αυλή στην άλλη. Ανέβηκε τι σκάλε αυτέ. Εδώ όλες φούλε πάνω. Πώς ανεβαίνει ένας υγιέστατος αθλητής. Ξανέβηκε, της κατέβηκε, έτρεχε εδώ, έπαιζε με τον αδερφό του. Πήρατε τηλέφωνο το γιατρό σας. Τι σας είπε ο γιατρός που είναι στην Αμερική? Τον πήρα τηλέφωνο και τον περιμένω να έρθει το Σαββάτο. Τα λόγια του ήταν τα εξής. Με κοροϊδεύεις, θα σε σφάξω. Από το 1116 στέγει και το μοναστήρι της Παναγίας στον Πάρνονα της Ορεινής Αρκαδίας. Η εικόνα της Παναγίας της Μαλεβή είναι μία από τις 70 εικόνες που ζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μεταξύ των οποίων ήταν και η εικόνα της Παναγίας της Ελώνας. Τα τάματα των πιστών χιλιάδες. Ανάμεσα τους πια θα είναι και το αναπηρικό καροτσάκι του Ανδρέα. Εκείνος έφυγε γεμάτος όνειρα για το μέλλον. Θα ακούσετε θεραπείες της Παναγίας της Μαλεβής. Ονομάζομαι Αναστασία Τσάτσου και μένω στην Οδό Λυκείας 13 στην Αθήνα. Πρέπει να σας πω πριν αρχίσω για το θαύμα που έγινε σε μένα ότι ήμουν τελείως άπιστος άνθρωπος, ότι πίστευα απλώς ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη χωρίς να την ονομάζω αυτήν Θεό, ούτε στο Χριστό επίστευα ούτε στην Παναγία. Έτυχε να είναι οι γονείς μου πλούσιοι, έκανα μια πάρα πολύ κοσμική ζωή, κέντρα, διασκεδάσεις, ταξίδια και νόμιζα ότι αυτό είναι η ζωή του ανθρώπου.
Όταν επρόκειτο λόγω της οικονομικής μου ευεξίας να κάνω κάτι, να βοηθήσω κάποιον ή λόγω των γνωριμιών μου να βοηθήσω κάποιον να μπει σε ένα νοσοκομείο, το έκανα όχι γιατί πίστευα ότι έτσι βοηθάω ένα συνάνθρωπο, αλλά για να με γράψουν στην εφημερίδα, για να πούν τι καλή που είναι αυτή η γυναίκα. Καλός άνθρωπος, βοηθάει τον κόσμο. Οικονόμησε ο Θεός και η περιουσία των γονέων μου εχάθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Από εκεί και πέρα πάλι έδωσε ο Θεός και αρρώστησα βαριά με έναν καρκίνο. Μπήκα στο νοσοκομείο του Αγίου Σάβα, χειρουργήθηκα, καρκίνο του μαστού. Πάλι μην πιστεύοντας στο Θεό. Στο χρονικό αυτό διάστημα που ήμουν εκεί, ήρθε μία γειτόνισσα, γιατί συνέπεσε και η μητέρα μου να είναι στο ΚΑΤ με σπασμένη λεκάνη και δεν είχα κοντά μου άλλους συγγενείς να έρθουν. Ήρθε μία γειτόνισσα, ή μάλλον μία γειτόνισσα έστειλε μία φίλη της, πολύ πιστό άνθρωπο όπως εκ των υστέρων φάνηκε, η οποία μου λέει ότι σε παρακαλώ πολύ να βάλεις αυτό το βαμβακάκι, είναι μύρο από την Παναγία τη Μαλεβή, να σε βοηθήσει η Παναγία να γίνεις καλά, να συνέλθεις και όταν με τη χάρη της βγεις από το νοσοκομείο θα σε πάρω για να πάμε να προσκυνήσεις. Πήρα το μύρο με μια δυσπιστία λόγω της απιστίας μου, όμως αυτό φαίνεται ότι και χωρίς τη δική μου θέληση βοήθησε, γιατί ήμουν πάρα πολύ βαριά. Ήδη όταν έκανα την επέμβαση ήμουν γεμάτη μεταστάσεις, κεφάλι, έντερα, οστά, λεμφαδένες, η πεζοκότα, σε πάρα πολλά σημεία του σώματος και αρχίσαμε από το μαστό. Επέδρασε η ευεργεσία της Παναγίας και βγήκα από το νοσοκομείο χωρίς όμως να έχω συνέστηση σαφή ότι πράγματι με βοήθησε η χάρη της. Όταν μπόρεσα να περπατήσω, με έφερε στην Παναγία και τότε έγινε το πρώτο πραγματικό θαύμα, το θαύμα της ψυχής μου. Ένιωσα να φλογίζομαι, ένιωσα ένα ρίγος, ένιωσα μια κατάνοιξη. Με περιέλουσε ένα πράγμα σαν υδρότας ψηλός. Τρέχανε δάκρυα από τα μάτια μου που δεν μπορούσα να κλάψω. Ήμουν ξηρός άνθρωπος, ήμουν ανέστητος άνθρωπος. Ένιωσα μια κατάνοιξη μεγάλη. Επήρα το μύρο που μου έδωσαν οι αδελφές και από εκεί και πέρα τις επεμβάσεις που έπρεπε να κάνω παρακαλούσα τον γιατρό στον Άγιο Σάβα και την προϊσταμένη αδελφή του χειρουργείου να με αφήνουν να έχω πάντοτε μαζί μου το μύρο. Πράγματι, χειρουργήθηκα στην κοιλιά, έπαθα μία ανακοπή, μου το είπε ο γιατρός εκ των υστέρων. Το μύρο το είχα μέσα στα μαλλιά μου, δεμένο μέσα στο μαντίλι που μου είχαν βάλει στο κεφάλι. Έλεγα ότι η χάρη της δεν θα με αφήσει, εφόσον πρώτα απ' όλα έκανε το θαύμα να πιστέψω το μεγαλύτερο. Μετά χρειάστηκε να κάνω επέμβαση στο κεφάλι με δύο όγκους. Σε πολύ άσχημο σημείο, δεν ανελάμβανε κανείς να με χειρουργήσει. Έλεγαν ότι αν χειρουργηθώ θα μείνω παράλυτη, τυφλή, βουβή. Και με έστειλε το ΙΚΑ στο Λονδίνο, στον Walsh, τον οποίο πάλι παρακάλεσα να με αφήσει να έχω το μύρο επάνω μου. Χειρουργήθηκα με τη δύναμη του Θεού, δια των πρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου, και βγήκα από το νοσοκομείο με θαύμα, όπως είπε ο καθηγητής Walsh, διότι δεν περίμενε εγώ να μην έχω πάθει τίποτε και να είμαι καλύτερα από ότι μπήκα στο νοσοκομείο. Οι επεμβάσεις μου έφτασαν τον αριθμό 20. Μια από τις φορές που μπήκα στον Άγιο Σάβα, την προτελευταία φορά, είχα όγκο υπεζοκότος, είχα φοβερούς φρικτούς πόνους. Δεν μπορούσα να ησυχάσω, δεν κοιμόμουν μερόνυχτα. Οπότε κάποια στιγμή είπα την ευχή που μου την είχαν πει να την λέω, «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησέ με». Και
το κεφάλι μου θα ρίξει και μπήκε ένα φως μέσα. Λέω, εγώ έχω το μύρο της Παναγίας, τι κάνω? Δεν το βάζω επάνω μου. Προγραμματισμένη να χειρουργηθώ την Παρασκευή, βάζω το μύρο την Τετάρτη το βράδυ και ξάπλωσα επάνω, γιατί ο όγκος είχε βγει και έξω από την πλάτη μου σαν μανταρίνι μεγάλος. Ενώ δεν κοιμόμουν πρώτα μέρες ολόκληρες, μερόνυχτα, με έπιασε ένας γλυκός ύπνος και το πρωί ξυπνώ και λέω, α, έχω το μύρο κολλημένο επάνω μου, να μην το χάσω. Βάζω το χέρι μου να το πιάσω και εκεί διαπιστώνω ότι δεν υπήρχε όγκος. Εκείνη την ώρα μπήκε η αδελφή μέσα για να βάλει τα θερμόμετρα. Της λέω, σε παρακαλώ, δες την πλάτη μου, δεν υπάρχει, αχ, δεν υπάρχει όγκος, πού είναι ο όγκος? Φωνάζει στις 7 η ώρα την προϊσταμένη που ήρθε, κοιτάζει η προϊσταμένη, δεν βλέπει τον όγκο. Ειδοποιεί τον επιμελητή, πέφτουν όλοι οι γιατροί επάνω, έρχεται ο καθηγητής, ψάχνει όγκος εδώ, όγκος εκεί, πουθενά όγκος, δεν υπάρχει, δεν έχεις πρόβλημα. Τι έκανες, μου λέει, τι πήρες, τι ήπιες, τι έφαγες? Τίποτε, του είπα, απλώς και μόνο που ακούμπησα το μύρο. Φύγε, μου λέει, ευρύκες το φάρμακό σου. Εξιτήριο. Δεν υπάρχει τίποτε. Με περάσαν από τις ακτίνες, διαπιστώσαν ότι πράγματι ούτε και μέσα φαινόταν τίποτε. Οπότε πήρα το εξιτήριό μου. Αυτά υπάρχουν και τα δύο, εισιτήριο και εξιτήριο, που λέει προς επέμβαση για όγκο ή πεζοκότος, κακοϊθεστά της μορφής. Προηγουμένως είχα υποβληθεί για σε άλλα σημεία σε 60 ακτινοβολίες. Και τελείωσε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το όποιο θαύμα θέλετε ανάμεσα στα 20. Διότι εάν στα άλλα θαύματα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν καλοί οι γιατροί ή βρήκαν ένα τρόπο να με κάνουν καλά, αυτή η εξαφάνιση του όγκου από τη μια βραδιά στην άλλη ήταν πραγματικά ένα θαύμα της Παναγίας μας. Πριν από λίγο καιρό, ξαφνικά πρίζομαι ολόκληρη, μελανιάζω, γεμίζω πληγές όλο μου το σώμα, 41,5 πυρετό ακατέβατο. Για να πω ότι το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε η Παναγία δεν ήταν το σωματικό μου θαύμα, το οποίο είναι τόσο φανερό, όσο είναι το θαύμα της ψυχής μου, διότι με έκανε και πίστεψα, με κατένιξε και λέω, τώρα αποδέχομαι, Κύριε, ό,τι και να μου δώσεις, ό,τι και να μου συμβεί, με ταπείνωση, και εύχομαι το παράδειγμα αυτό να τα ακούσουν και άλλοι άνθρωποι και να σώσουν την ψυχή τους. Λέγομαι. Αλλά μετά από λίγα χρόνια όμως άρχισε και έκανε μετάσταση και αντί για ένας φανερωνόταν σαν δύο όγκοι. Αυτοί οι όγκοι με πιάσανε αιμορραγίες μεγάλες και πήγα στο νοσοκομείο, στο Αρετέγιο. Εκεί μου κάνανε εξετάσεις και μου κάνανε και βιοψία, η οποία καλέσανε επιγόντως τον άντρα μου, γιατί με είχαν έτοιμη για χειρουργείο, αίμα όλα έτοιμα, και να με βάλουν χειρουργείο. Και καλούν τον άντρα μου επιγόντως και του λένε, χωρίς να είμαι εγώ βέβαια μπροστά, ότι η γυναίκα σου δεν μπορούμε να κάνουμε εγχείρηση, γιατί απάνω στο μαχαίρι θα μείνει, ενώ έτσι με τις καυτηριάς που θα τις κάνεις και με τα φάρμακα μπορεί να ζήσει κανένα χρόνο ακόμα. Ιδέ εγώ ήμουν σχελετωμένη. Δεν μπορούσα, πρισμένη στην κοιλιά όλη, πρισμένη, και το σώμα μου το άλλο σχελετωμένο. Με πήρε στο σπίτι με κλάματα με αυτά, αλλά εγώ χωρίς να ξέρω ότι θα πεθάνω, δεν μου το λέγανε, αλλά έβλεπα εγώ τα πρόσωπά τους που ήταν κάθε μέρα κλαμμένα, τα παιδιά μου, ο άντρας μου. Μια μέρα λέει η αδελφή μου, Μαρία, πάμε στην Παναγία τη Μαλεβή, θέλεις να έρθεις? Αλλά εγώ είχα 40 πυρετό και δεν μπορούσα, και της λέω, και από το πρίξιμο το πολύ δεν μπορούσα να σηκωθώ να έρθω. Αλλά μία χάρις και μία δύναμη εκείνη την ώρα, λέω, Παναγία μου, θα έρθω. Από μόνη μου το ζήτησα μετά, θα έρθω, της λέω της αδελφής μου. Και με σηκώνουν οι αδελφοί μου και με φέρνουνε. Με τη δύναμη της Παναγίας ήρθα καλά. Και αμέσως με τον πάσο μου μέσα στην πόρτα αισθάνθηκα το μύρος της Παναγίας, καμία δεν το άκουσε. Και μου ήρθε η ευωδία στη μύτη μου, λέω, γυναίκες ακούτε τίποτα? Λέει, όχι. Λέω, ευωδία, τίποτα, τίποτα, λέει. Εγώ αμέσως πήγα και έπεσα στην εικόνα και έκλαψα
Και έκλαιγα και αρχίσαν να τις κάνουν παρακλήσεις όπως προσευχόμουν εγώ και παρακαλιόμουν. Και κάθισα στο δεσποτικό δίπλα, στα μπρούμητα. Και αρχίνησε το σώμα μου που τελείωνε η παράκληση ένα μυρμίσμα, σαν να μου τρέχει το αίμα μου, σαν να μου φεύγει κάτι. Αλλά αλάφρονα μου φεύγε το πρίξιμο. Αισθανόμουν να μην πατάω στη γη. Και σε μια στιγμή λέω στην αδελφή μου, αδελφή της λέω, δεν πατάω στη γη. Μου έφυγε το πρίξιμο, έγινα καλά της λέω. Και έβαλε τα κλάματα και η αδελφή μου και ο άντρας μου που με περιμένανε και αργούσαμε να πάμε, νόμισε ότι έπαθα τίποτα στο πούλμαν και είχαν βγει στους δρόμους. Αλλά μόλις με είδε και περπατούσα που δεν μπορούσα και δεν ήμουν ούτε πρισμένη και γέλαγα, άρχισε τα κλάματα και με αγκάλιασε και του λέω, Γιώργο μου, η Παναγία η Μαλεβή με γιατρέψε, η Παναγία, και θα ξαναπάω και θα ξαναπάω. Νέα. Λέγομαι Αναστασία Λιάτσου. Μένω Χρήστου Λαδά, 22 Γενάρη Ιατικής. Σήμερα είναι των Αγίων Πατέρων, 1979, και ήρθα να ευχαριστήσω την Παναγία τη Μαλεβή για το θαύμα που έκανε στη μητέρα μου. Πέρυσι τέτοια εποχή είχα έρθει για προσκύνημα και η μητέρα μου χτύπησε θανάσιμα το χέρι της που οι γιατροί είπαν ότι δεν πρόκειται να γίνει καλά. Είχε βγει το οστό και ο μυελός έβγαινε και έρε μικρόβια τα οποία έπρεπε να κοπεί το χέρι. Εγώ δεν έχασα την πίστη μου και στη μητέρα μου έβαλα τις μαλευείς στο μύρος μέσα σε αγιασμό και της το έδινα κάθε ημέρα μέχρι ωσότου η πληγή έκλεισε. Σε ποιο νοσοκομείο ήρθε? Στη Βούλα, στο ορθοπαιδικό. Τότε η μητέρα μου της είπα, θέλεις να πιεις τις μαλευείς στο μύρος μαζί με αγιασμό? Δεν μου έφερε αντίρρηση παρά μου είπε τι άλλο να κάνω και πήρε την παράκληση της Παναγίας και διάβαζε κάθε μέρα μέχρι ωσότου έκλεισε. Προημερών της είπαν της μητέρας μου ότι δεν έχει φόβο πλέον το χέρι της να κοπεί. Και πώς έγινε καλά? Τότε η μητέρα μου την έπιασε από τα κλάματα και είπε το μύρος της Μαλεβής. Ήμουν υποχρεωμένη να τον ευχαριστήσω την Παναγία. Εύχομαι κάθε άνθρωπο που υποφέρει από κάθε κακή αρρώστια να προσεύχεται στον Παντοκράτορα Κύριο καθώς και στην Παρθένος να βοηθεί και να μεσητεύει στον Κύριό μας με αγάπη Χριστού Λιάτσου. Να με σώσουμε. Και μου κάνανε τις ενέσεις, μου λέει ο γιατρός, μου λέει μόλις αισθανθείς την παραμικρή στεναχώρια πρέπει να έρθεις πίσω. Και εκεί τράβηξε, μετά έπινα το Άγιο Μύρο, μου την εκουράγιο η Παναγία, προσευχόμουν, να διάβαζα την παράκληση συνέχεια. Παρακάλια, έπεσε μετά ο παππούς, τον κοίταξα, παρακάλαγα και τότες. Με αυτή την κατάσταση που είσαστε. Με αυτή την κατάσταση βεβαίως και θα σας πω και τι άλλο με έπιασε. Παρόλο που ξενύχτια και αγωνίες και κλάματα για τον παππού, κατέβηκε ο αιματοκρίτης μου 29 και μου είπε ο γιατρός πρέπει να μπει στο νοσοκομείο για μετάγγιση αίματος. Εγώ όμως άντεξα και λέω εάν δεν μέχρι την τελευταία στιγμή να προσέξω τον παππού δεν μπαίνω πουθενά. Διότι ποιος θα τον κοιτάξει, θα βρώμαγε ζωντανός. Γιατί λιώνανε τα σηκώτια του, τα αίματα και κοπέφτανε κομμάτια και με μάσκα. Είχε κύρωση του ύπατος. Όχι, με το πέσιμο είχε σκοτωθεί και λιώνανε. Λιώνανε. Και με τη μάσκα και με τα γάντια τον εξελέρωνα και πέταγα τις βρωμιές. Δεν άντεγα στις τελευταίες μέρες, είχα βρωμίσει πάρα πολύ. Και με κοροϊδεύει ο κόσμος. Σου λέει αφού δεν παίρνεις τίποτα, αφού δεν σου αφήνει τίποτα, γιατί παλεύεις και καταναλώνεις την υγεία σου και αυτό. Και εγώ σε κάθε μου βήμα, σε κάθε αυτό του έλεγα και την ώρα που το ακούω δώσε μου την ευχή σου του έλεγα. Και έλεγα η Παναγία να μου δώσει την υγεία μου. Και πραγματικά κιόλας την πρώτη-τελευταία απόκρια πέθανε ο παππούς. Μαρτίου πέθανε, τον εκκυδέψαμε στους Αρμενίους της Παρισίας. Εν τω μεταξύ γυρίσαμε εμείς, την τελευταία απόκρια είμαστε στην Κινέτα. Και κάτι μου είπε το παιδί μου να φωνάξω, να μιλήσω, κάτι μου είπε. Και εγώ του λέω, άσε με, του λέω, γιατί ξέρεις ότι δεν είμαι εις θέση να φωνάξω και να αυτό. Και την ώρα αυτή άκουσα τη φωνή μου που βγήκε καμπάνα. Αμέσως έφυγα, εγώ πήγα στην κουνιάδα μου, είναι απέναντι, της λέω, Ρίνα, έγινα καλά. Μου λέει, μπράβο, μου λέει, και αυτό ευχαρίστησα την Παναγία με το στόμα μου, γιατί δεν ήμουν άξια να την ευχαριστήσω με τίποτα. Και το πρωτοβδόματο την Παρασκευή πήγα στο Ιπποκράτιο. Βρίσκω τον γιατρό μου, του λέω θέλω να με δείτε. Εκείνος σε πουδενή το λόγο να με δεχτεί. Μου λέει θα φύγεις να πας στο σπίτι σου μόνο όταν θα αποφασίσεις για εγγύηση, θα έρθεις και να μου πεις ή ήρθα να χειρουργηθώ. Εγώ επέμενα να με δει, παίρνει τα εργαλεία, με κοιτάει, μόλις με είδε με ανοιχτά τα μάτια και το στόμα, μου λέει δεν έχεις τίποτα. Του λέω θέλω να μου δώσετε πιστοποίηση
για να μπορέσω να το φωνάξω στον κόσμο. Μη μου φωνάζω τώρα και σε λίγο κλείσει ο λαιμός μου και με κοροϊδεύουνε. Όχι, μου λέει, δεν μπορώ να σου δώσω πιστοποίηση εγώ, διότι θα έρθεις αύριο Σάββατο, που θα είναι ο καθηγητής, γιατί χειρουργούσε την Παρασκευή, και όταν σου δώσει πιστοποίηση ο γιατρός, να σου πει και εκείνος, τότε θα φύγεις στο σπίτι σου, μου λέει, να πας. Πάω το Σάββατο, με κοιτάει ο καθηγητής, τρελάθηκε. Μου λέει, δεν έχεις τίποτα, παιδάκι μου, να πας στο σπίτι σου. Τι έκανες? Θα σε διηγήθηκα εγώ όλο την κατάσταση αυτή, που ήρθα στην Παναγία τη Μαλεβή, έπινα το Άγιο Μύρο και αυτό, και με τα εργαλεία στο χέρι βγήκε στον προθάλαμο που ήταν όλοι οι ασθενείς περιμένανε να εξεταστούν, και φώναξε, έκανε η Παναγία μεγάλο θαύμα. Ήτανε η όγκη κομπολόι στο λαιμό της κυρίας, τις φορτές επάνω, και δεν υπάρχει στους γιατρούς της πόλης που μένουν με τηλέφωνο, αν είναι δυνατόν να μας δεχτεί κανένας, έστω και για ενηχείρηση, ό,τι νόμιζε. Οι γιατροί όμως δεν μας δεχόταν κανένας, μας έλεγαν με την καινούργια χρονιά, γιατί ήταν 28 Δεκεμβρίου όταν το αντιλήφθηκα. 29 Δεκεμβρίου, παραμονές της πρωτοχρονιάς, θα με έπαιρναν μετά τον Θεοφανιά. Λέω στην γυναίκα που ήρθε και μας είδε, λέει, μα τι πάθατε, λέει, τι συμβαίνει και το τηλέφωνο σας μιλάει. Λέω, αυτό και αυτό πάθαμε, έχω έναν όγκολα και ταραχτήκαμε, βρισκόμαστε στο τηλέφωνο. Λέει, να το δω, ιδέα σου θα είναι. Το βλέπει και η ίδια και ήταν μικρό αμύγδαλο. Όταν έχει επουλώσει ο όγκος, δηλαδή από αυγό που ήταν, είχε φτάσει καρύδι και μετά αμύγδαλο, είχα τέτοια πίστη μέσα μου που λέω, να μου πούνε ότι έχω καρκίνο, δεν θα το πιστέψω, θα γίνω καλά. Το βράδυ, ύστερα από 6 μέρες, πήγαμε σε έναν γιατρό, ο οποίος με παρακολουθούσε, γιατί δεν έχω δυστυχώς παιδιά ακόμη, με παρακολουθούσε και λέει ο άντρας μου, πρώτα λέει, θα πάμε για αυτή την υπόθεση και θα αφήσουμε τα παιδιά τελευταία. Όταν πήγα στο γιατρό, διαπίστωσε ο γιατρός ότι ήταν όγκος, αλλά από τότε που εγώ τον γνώρισα και με τα σταυρώματα που έκανα με τα λαδάκια και την παράκληση της Παναγίας και του Αγίου Νεκταρίου που διάβαζαμε κάθε μέρα κι εγώ και ο άντρας μου, είχε φτάσει σε μικρό λευτόκαρο. Ο γιατρός το διαπίστωσε όταν το είδε, λέει, ναι, είναι πραγματικά όγκος, κυρία μου. Μήπως, λέει, πριν μετακινόταν, λέω, όχι, έμεινε ακριβώς το ίδιο, όπως το βλέπετε. Λέει, ναι, είναι όγκος, αλλά πρέπει να βγάλουμε ακτίνες, να έρθείτε μετά από 2 μέρες να βγάλουμε ακτίνες. Έλεγα μέσα μου, ότι να μου πεις, γιατρέ, δεν σε πιστεύω. Μετά από 2 μέρες, αδελφή, δεν υπήρχε τίποτα. Ο όγκος είχε εξαφανιστεί. 1000%. Δοξάζω τον Θεό. Πόσα τέτοια έχει κάνει η Παναγία με το Άγιο Μύρο, πάρα πολλά. Ακριβώς. Δοξάζω τον Θεό και εγώ και ο άντρας μου κάθε μέρα, γιατί αυτό ήταν οφθαλμοφανές θαύμα. Και δεν μπορώ να το περιγράψω, ούτε μπορώ να περιγράψω αυτά που νιώθω για την Παναγία, τον Κύριο και για την Ορθόδοξη πίστη μας. Τώρα πιστεύω 100% ότι η Μεγαλόχαρη θα κάνει και πάλι το θαύμα της και θα με αξιώσει πολύ γρήγορα να έρθω με τον σύζυγό μου, κρατώντας ένα παιδάκι μας στην αγκαλιά που τόσο και οι δύο το επιθυμούμε. Μέσα στα τόσα θαύματά της είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει και αυτό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς λέγεστε? Ευάγγελος Διακόπουλος. Ευάγγελος Διακόπουλος, γνωστό το όνομά σας. Πού μένετε? Στην Νεάπολη της Λακωνίας. Τι έχετε να μας διηγηθείτε? Έχω να σας διηγηθώ. Έφαγα βερίκουκα στο 1978 και με έπιασε βαριά δηλητηρίωση. Και δεν μπορούσα είτε στο σπίτι μου να βγω πάνω και έμεινα κάτω στο λιακωτό του κατολιού, πώς τα λέτε, στις κατόλια. Ναι. Από τους πόνους που είχα τσιλιόμουν, όπως λέτε, το χοιρινό στις λάσπες. Όπου. Και φώναζα να περάσει κανείς χριστιανός από το δρόμο να με ακούσει, να με γλιτώσει, αλλά κανείς δεν άκουγε, γιατί βοήζανε τα μάξια, περνούσαν τα μάξια. Και τελευταία, αφού είδα και δεν είχα πια ζωή, λέω, κανείς δεν με ακούει. Εσύ, Παναγίτσα μου Μαλεβή, δεν έρχεσαι να με γλιτώσεις? Και έμεινα ανέστητος. Ναι. Έμεινα ανέστητος και βλέπω μια ωραία μαυροφόρα γυναικούλα και έρχεται και με έπιασε από το χέρι και μου λέει, σήκω να πας στο κρεβάτι σου. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Γιατί αν μπόραγα θα είχα πάρει δηλητήριο ακόμα περισσότερο να φύγω από τους πόνους. Μου λέει, σήκω και θα πας. Ποια είσαι που μου το λες? Είμαι η Μαρία η Μαρεβή που με κάλεσε την τελευταία σου ώρα. Αυτό. Ήταν η ίδια Παναγία, παρουσιάστηκε δηλαδή για να σας σώσει. Ναι, μου είπε ότι είμαι η Μαρία η Μαρεβή, δεν με κάλεσε την τελευταία σου ώρα. Λέω, μεγάλο να είναι το όνομά σας και η χάρη σας. Και δεν έχω να σας προσκυνήσω κοντά μου.
Πώς έγινε τότε, σηκωθήκατε? Σηκωθήκα. Πήγα με τα πουλάρια, βγήκα τις σκάλες, όχι με τα πόδια, με τα τέσσερα. Και όταν βγήκα στο λιακωτό πάνω, την ξανά είδα και ήταν μπροστά. Μπροστά μου στο λιακωτό, στο πάνω λιακωτό. Και εκεί μου έδωσε και μυρίστηκα κάτι και μου ήρθε το μετό. Με συγχωρείτε, από πάνω και από κάτω που γιόμισε ένα τουλού με άδειασε. Όπως είναι το χάλκομα και η κιτρινίλα, το κίτρινο ηχείμενη. Και αλάφρωσα σε 24 ώρες. Θα πεθαίνατε με αυτό εδώ. Θα πεθαίνα διότι ήταν η δηλητηρίωση τόσο βαριά. Και προσκυνώ και δοξάζω τη χάρη της και για δάφτο έρχομαι πολλές ώρες από τη Λακωνία κάτω να προσκυνήσω την εικόνα της. Βοήθειά σας είναι. Είναι μπροστά της η Παναγία και μπροστά της όλου του κόσμου. Ναι, και με το μάτι μου ήταν μπροστά της άμου. Που μου χτύπησα το μάτι μου και έμεινα θεόστραβος. Και το φως μου το έδωσε η χάρη της, η Αγία Παρασκευή. Και η Παναγία και η Αγία Παρασκευή, ναι, μαζί. Η Παναγία Μαλεβή και η Αγία Παρασκευή, αυτές μου δώσαν το μάτι μου και βλέπω. Και οι γιατροί στην Αθήνα και στη Σπάρτη με ελπίσαν ότι θα μείνω θεόστραφος. Αλλά με τη δύναμη και με τη δόξα τους βλέπω, δεν λέω πως βλέπω, αλλά επιτέλους δεν κουτουλώ τους τείχους. Ασφαλώς. Να είναι πάντοτε.